Λοιπόν, αυτά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και για την απόψινή μας στην εκπομπή εδώ παρέα με τους Playmen. Αυτά τα δύο τα μπουμπούκια που τα απολαύσαμε, τον Παύλο και τον Λευτέρη. Τον Λευτέρη και τον Παύλο. Λοιπόν, παιδιά, θα έχουμε κάποιο άλμπουμ από τους Playmen. Είναι μακρινό όνειρο αυτό. Μακρινό, μάλλον project. Μακρινό όνειρο δεν είναι. Είναι κάτι. Το λέω και λόγω της κατάστασης για τη δισκογραφία. Που... Είναι πια τύπου single, single, single. Εννοείς σε physical, όμορφη. Ναι. Όχι, δεν λέω σε physical, γενικά. Και βγάλω το και download να είναι. Απλά ρε παιδί μου, παίζουν πια με τα singles όλοι. Και μόνο καλλιτέχνες τύπου. Ξέρεις, πολύ big φτιάχνουν πια. Κοίταξε, για ένα καλλιτέχνη, ένα album είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν μια εσωτερική εκπλήρωση, ρε παιδί μου, ότι έχεις το album και έχεις μια εσωτερική γαλήνη. Ναι. Καλό είναι τα πράγματα να μην γίνονται βεβαιασμένα και χωρίς να υπάρχει. Να το υλικό. Πρέπει να υπάρχει το υλικό. Δηλαδή, άμα έχουμε το υλικό, σίγουρα θα θέλαμε να βγάλουμε ένα άλμπουμ. Δηλαδή, δεν θέλουμε να βγάλουμε ένα άλμπουμ και να έχουμε βάλει δύο καλά κομμάτια μέσα και τα άλλα απλά. Αυτό που λένε να συμπληρώνουν. Στην ουσία, ναι, ακούγονται επιτυχίες και μετά τα υπόλοιπα αυτά που είναι γνωστά. Δεν θέλουμε να κάψουμε βέβαια και κάποια άλλα. Ανάλογα το υλικό που θα έχουμε. Εντάξει, καλό περίμενε, θα ήταν. Περίμενε να βάλει και του χρόνου το κομμάτι του Eurovision μέσα. Οπότε να βγει έτσι όλο μαζί. Είσαι φοβερός. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε απόψε. Εμείς. Λοιπόν, και που σας εισαγωγικά γνώρισα καλύτερα έτσι εδώ τηλεοπτικά, γιατί τα έχουμε ξαναπεί ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πείτε μου επόμενα σχέδια και πράγματα τα οποία θα κάνετε έτσι για να κλείσουμε. Αν έχουμε επόμενα σχέδια, π.χ. μέχρι το καλοκαίρι ή μέχρι το Πάσχα. Συνεχίζουμε στο Villa Mercedes. Villa Mercedes κάθε πότε? Κάθε Δευτέρα. Βίλα Mercedes Αθήνα, κάθε τρίτη Βίλα Mercedes Πάτρα. Α, είμαστε Βίλα Mercedes Tour, κανονικά. Όχι, εντάξει, υπάρχουν και άλλα. Τα Βίλα Mercedes είναι στάνταρ, δηλαδή κάθε εβδομάδα είναι Δευτέρα Αθήνα, Τρίτη Πάτρα. Και κάποια Σάββατα παίζουμε αργά, δηλαδή σαν after, 5 με 7 το πρωί. Έλα. Έλα. 5 με 7 το πρωί. Δεν σα είχα για after, after. Σα είχα για λίγο πιο νωρί. Ούτε εμεί μα είχαμε. Για ένα μία, δύο κτλ. Μα αν μα έλεγε να έρθουμε μεσημέρι στην εκπομπή, δεν νομίζω να σηκωνόμασταν. Έλα, αλήθεια. Α, δεν μ' άρεσε αυτή η ατάκα καθόλου. Δεν μ' άρεσε. Αλλά τώρα την πάτησα. Για τα παιδιά ήρθαν ήδη στην εκπομπή. Την πάτησα. Λοιπόν, άντε να μην έχω τύψει, γιατί πρέπει να πάτε λοιπόν στο Villa Mercedes. Δεν σα κρατάω άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Thank you. Πρώτα θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο, λίγα λεπτά μετά τι 5 φυσικά παρέα με Kinder Bueno. Πολύ γάλα, πολύ σοκολάτα, πολλά φουντούκια. Δεν το ξεχνάτε. Και www.kinderbueno.gr. Ό,τι και να κάνετε για τη συνέχεια, που να τρέχετε τέτοια ώρα το βράδυ, τρέξτε στο Villa καλύτερα, να απολαύσετε Playmen, να το κάνετε και να περάσετε τέλεια. Φιλάκια, πολλά.